Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Aegean Digital στους δέκτες σας με τον Αντώνη Κουνέλη. Και με την Ειρήνη Αναγνώστου. Για μια ακόμη εκπομπή στην οποία θα δούμε το συγχρονισμό των αρχείων. Ακριβώς. Πολύ βαρύγδουπα ακούγεται. Όχι, δεν είναι. Είναι όμως πάρα πολύ αναγκαίο για πολλούς επαγγελματίες. Όταν κάποιοι έχουν τα αρχεία τους στο γραφείο και αναγκάζονται για κάποιους λόγους να δουλέψουν στο σπίτι. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν στικάκι ή κάποιο CD για να φέρουν τα αρχεία τους, να τα δουλέψουν ή ένα φορητό σκληρό δίσκο. Και σε αυτό το σημείο, μέχρι να τα επαναφέρουν στα αρχεία του γραφείου, ίσως να υπάρχει το μπλέξιμο του ποιο είναι το πιο πρόσφατο, ποιο είναι αυτό που δεν θα το ήθελα καθόλου γιατί το έχω βελτιώσει. Και εκεί δημιουργείται μία σύγχυση. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε την πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που θα μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε στον υπολογιστή. Ακριβώς. Απλά να χειριστούμε κάποια αρχεία θέλουμε. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, εμείς θα θέλαμε να έχουμε έναν φάκελο μέσα στον οποίο ό,τι αρχεία βάλουμε, αυτά να μπορούμε να τα διαβάσουμε και από έναν άλλο υπολογιστή, όπως για παράδειγμα του σπιτιού και του γραφείου. Ή ακόμη και σε ένα ίντερνετ καφέ, αν βρεθούμε. Ναι, βεβαίως. Δίνει και αυτή τη διάσταση το πρόγραμμα ή τα προγράμματα μάλλον που θα συζητήσουμε σήμερα. Πρόκειται Ωραία. Λοιπόν για το Dropbox, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι όταν κάνω εγκατάσταση στον υπολογιστή μου να δημιουργηθεί ένας φάκελος και ο οποίος συγχρονίζεται με τον φάκελο του άλλου υπολογιστή που θα ήθελα να έχω την επικοινωνία. Ένα κουτί που του πετάμε πράγματα και το οποίο το μοιραζόμαστε μαζί με άλλους. Ακριβώς. Να πούμε αρχικά πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόγραμμα και να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Η διεύθυνση είναι www.dropbox.com, η αναζήτηση μέσα από κάποια μηχανή αναζήτησης. Σε αυτό το σημείο έχει ένα βίντεο που μας δείχνει τι περίπου κάνει και να γίνει το download. Ωραία. Εμείς κατεβάζουμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή, ακριβώς, το εγκαθιστούμε. Το εγκαθιστούμε. Θα ζητηθεί κάποιος λογαριασμός email. Αλλά και λογαριασμός στο Dropbox, να σε αυτή την εφαρμογή να δημιουργηθεί. Και όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάτω δεξιά στον υπολογιστή μας έχει ένα πακέτο ανοιχτό κάπως, αυτό είναι το εικονίδιό του. Και μέσα στην επιφάνεια εργασίας, συγγνώμη, όχι μέσα πάνω στην επιφάνεια εργασίας, υπάρχει το εικονίδιο του Dropbox. Ωραία. Πατάμε λοιπόν διπλό κλικ πάνω του. Για να μας ανοίξει το πρόγραμμα. Ακριβώς. Επιλέγουμε τι αρχεία θέλουμε δικά μας από τον υπολογιστή μας να τα μεταφέρουμε Ακριβώς. εκεί. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένας απλός φάκελος. Με τη μόνη διαφορά ότι στο κάτω αριστερό μέρος κάθε εικονιδίου υπάρχει ένα πράσινο νι. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι φάκελοι συγκεκριμένοι όπως και τα αρχεία είναι ήδη συγχρονισμένα με τον άλλον υπολογιστή που θα θέλαμε να έχουμε. Έτσι μπορούμε να καλέσουμε και κάποιον να μοιραστεί κάποια αρχεία δικά μας. Ακριβώς. Μπορούμε να δώσουμε σε πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς κοινή χρήση και μάλιστα να επιλέξουμε και δικαιώματα ποιους φακέλους θα θέλαμε κάποιοι, ποιους κάποιοι άλλοι. Δεν έχει πρόσβαση δηλαδή κάποιος μέσα στο κουτί μας ανεξέλεγκτα, αλλά εκεί που τον Ακριβώς. αφήνουμε εμείς. Αν θέλουμε, του δίνουμε και την ελεύθερη πλήρη, ναι. και την πλήρη πρόσβαση στο κουτί μας. Σε αυτό το σημείο τώρα, αν ανοίξεις και εσύ, Ειρήνη, το δικό σου τον φάκελο... Open Dropbox Folder, ναι. λοιπόν, εκεί κάτω δεξιά όπως το βγάζει και σε μένα. Ακριβώς. Έχουμε ρυθμίσει τους δύο λογαριασμούς των δύο αυτών υπολογιστών ώστε να είναι συγχρονισμένοι. Και θα κάνω μία αντιγραφή αρχείου στον δικό μου το φάκελο. Θα σου αντιγράψω δύο αρχεία. Που θα το βάλεις σε ποιο ντοσιέ? Εγώ θα το βάλω στον δικό μου φάκελο τον Dropbox. Ναι, στο φώτο, στο public, στο test. Σε κανέναν από όλους. Α, έτσι χήμα. Χήμα μέσα στον φάκελο Dropbox. Για να δούμε. Θέλω να παρατηρήσουμε το εξής, ότι κάτω αριστερά υπάρχει ένα μπλε εικονάκι. Που σημαίνει ότι ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να κάνει τον συγχρονισμό. Τώρα τον μπήκε. Έχει κάνει ήδη για το ένα. Και τον έχει κάνει και για τον άλλον. Και μόλις και εγώ είδα ένα λόγο καινούριο και ένα Aegean Digital που είναι ένα έγγραφο κειμένου. Ακριβώς. Έτσι και μπορώ και εγώ να τα ανοίξω. Να το, έχω ανοίξει ήδη το κειμένο, το αρχαίο κειμένο, και μπορώ να ανοίξω και την εικόνα. Έτσι ακριβώς. Οπότε έχουμε μοιραστεί τα αρχεία, αυτά τα συγκεκριμένα αρχεία. Ακριβώς. Σαν λειτουργικότητα δεν διαφέρει σε τίποτα από την απλή διαχείριση ενός φακέλου.
Δεν Α, είναι όπως κάτι... διαχειριζόμαστε φάκελο. Ναι, όπως βλέπεις εδώ, Ειρήνη, δεν έχουμε κάτι το ξεχωριστό σε αυτό το φάκελο. Είναι η εικόνα που θα είχαμε και σε έναν απλό φάκελο του υπολογιστή μας, για παράδειγμα, εικόνες μου. Εδώ. Δεν Ωραία. Βλέπουμε τίποτα το Οπότε διαφορετικό. Αυτό το κατεβάζω εγώ πια στον υπολογιστή και το δουλεύω, έτσι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που γίνει η εγκατάσταση δεν απαιτείται τίποτα άλλο να κάνουμε, αρκεί να τον χρησιμοποιούμε το φάκελο για να αντιγράψουμε τα αρχεία μέσα. Πόσο ασφαλής είναι όμως, γιατί ανεβάζουμε κάποια πράγματα σε έναν χώρο που δεν είναι δικός μας. Κοίταξε να δεις. Είναι μέσα στο διαδίκτυο, έτσι. Ναι. Αυτό... Μου τον προσφέρει το πρόγραμμα. Αυτή η ερώτηση, σαν απάντηση μάλλον σε αυτήν την ερώτηση, θα έλεγα ότι οτιδήποτε δημοσιεύουμε στο ίντερνετ υπάρχει ένα ποσοστό κινδύνου διαρροής. Τώρα, ανάλογα με την κάθε εταιρεία, υπάρχουν πολύ πιο αυστηροί κανόνες ελέγχου ή όχι. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει μια έρευνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να συγχρονίσουν φακέλους δύο υπολογιστών. Και από εκεί και πέρα να καταλήξουμε ποιο είναι το πιο ασφαλές. Το Dropbox πόσο χώρο μας παρέχει? Μας παρέχει 2 GB ελεύθερα. Από εκεί και πέρα, με κάποια χρήματα μπορούμε να διαλέξουμε περισσότερα. Αυτό το κάνουμε την ώρα της εγκατάστασης, μας προτείνει πιθανούς χώρους. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αρκετά καλός ο χώρος. 2 GB, ναι. Εάν έχει να κάνει με απλά κείμενα, δηλαδή με απλή χρήση Office. Αν όμως θέλει να επεξεργαστεί βίντεο ή να κάτι πιο μεγάλο βάση δεδομένων, τότε ίσως να είναι λίγο μικρό. Νομίζω όμως ότι όταν μοιράζεσαι πράγματα μέσα από εκεί, σου αυξάνει το χώρο. Σου δείχνει δηλαδή ότι έχεις κινητικότητα και σου προσθέτει κάποια μεγαμπάιτ. Ναι, και ανάλογα με τους χρήστες που θα έχεις συγχρονίσει στον λογαριασμό σου. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε συγχρονισμένοι σε πλήρη πρόσβαση. Οι δύο. Σε όλο το φάκελο. Αν βάλουμε 15, θα είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Μπορούμε να φτιάξουμε φακέλους όπου θα συγχρονιστούν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι με άλλους. Έτσι αυξάνει το χώρο του το Dropbox. Και είναι ένα δωρεάν προγραμματάκι. Ένα δωρεάν προγραμματάκι και μάλιστα από έρευνα που έχουμε κάνει μέσα στο διαδίκτυο είναι σχετικά πολύ γρήγορο. Σχετικά γρήγορο. Ωραία, αφού μας προσφέρει ένα δωρεάν αποθηκευτικό χώρο, τι κερδίζει? Προφανώς η ανάγκη να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο χώρο και να πληρώσουμε κάποια χρήματα. Ή να εθιστούμε σε τέτοιες λειτουργίες. Δεν είναι θέμα να εθιστούμε, είναι πάρα πολύ λειτουργικό. Και νομίζω ότι λειτουργεί και σε όλα τα περιβάλλοντα, έτσι. Ακριβώς. Εδώ να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο αυτό το πρόγραμμα που θα θέλαμε να δείξουμε σήμερα. Έχουμε κι άλλο ένα που θα προτείναμε στους τηλεθεατές μας. Είναι το SkyDrive Explorer, το οποίο δουλεύει με την ίδια περίπου λογική όπως το Dropbox, έχει ένα λίγο διαφορετικό εικονίδιο. Πάλι και αυτό το κατεβάζουμε από το ίντερνετ και το εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε τι, το Live Messenger? Το Live Messenger, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια εφαρμογή της Microsoft. Των Windows, Των Windows. Και απαιτείται να έχουμε και λογαριασμό email. Messenger, ναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα email του τύπου irini@hotmail.gr. Ακριβώς. Windows Live ή Hotmail... Να δούμε από πού θα το κατεβάσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι το www.cloudstorageexplorer.com. Αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος στα αγγλικά. Και σε αυτό εδώ το σημείο μπορούμε να κατεβάσουμε την βασική έκδοση. Γιατί η οποία είναι free. Η οποία είναι free. Η πιο προχωρημένη πιθανώς έχει κάποιο κόστος. Αντίτιμο, ναι. Ακριβώς. Όταν το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή, που είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία, θα εμφανίσει στην εξερεύνηση των Windows, να το δούμε αμέσως, εδώ αριστερά, έναν φάκελο, βέβαια δεν έχει το χρώμα και τη μορφή που περιμέναμε σαν φάκελο, έχει το εικονίδιο του προγράμματος. Φάκελος είναι όμως, μόλις πατήσουμε ένα κλικ πάνω του, θα ξεκινήσει τη διαδικασία συγχρονισμού με το λογαριασμό που το έχουμε συνδέσει. Θα ξεκινήσει τη διαδικασία και στην ουσία θα μας βάλει μέσα? Στην ουσία θα μας βάλει μέσα στο λογαριασμό που το έχουμε αντιστοιχήσει. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα,
Εδώ πάνω εμφανίζεται ένα κουμπί το οποίο λέει έξοδος. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε ήδη συνδέσει αυτό το φάκελο με το λογαριασμό μας. Θα κάνω αποσύνδεση. Για να το καταλάβουμε από την αρχή πώς ακριβώς. Γίνεται. Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Αφού εγκαταστήσουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Εδώ. Α, όπως βγάζει το CD, όπως βγάζει. Ένα stick, ένα δίσκο. Είναι και αυτό μία αποθηκευτική μονάδα. Βγάζει και εκεί έναν SD Explorer. Ακριβώς. Μόλις πατήσω λοιπόν διπλό κλικ, μου ζητάει το λογαριασμό που θα θέλει να συνδεθεί. Ο οποίος λογαριασμός, ξαναλέμε, είναι απαραίτητο να έχει φτιαχτεί στο Windows Live. Ακριβώς. Ή στο Hotmail. Είναι το ίδιο. Ναι. Θα γράψω λοιπόν εδώ τα στοιχεία μας. Έτσι θα μας αναγνωρίσει ποιοι είμαστε. Ακριβώς. Στο χώρο. Τι πλεονέκτημα έχει σε σχέση με τον Dropbox όσον αφορά το έχει χώρο? Έχει πολύ μεγαλύτερο χώρο, έχει 22 GB. 22? Ακριβώς. Και μπορεί να διαχειριστεί αρχεία μέχρι και 50 MB. Μάλιστα. Πολύ περισσότερη ευκολία βέβαια αυτό. Ναι, ένα λεπτάκι να πληκτρολογήσω τους κωδικούς. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν και άλλα προγράμματα για να ανεβάζεις μεγάλα αρχεία, αλλά αυτό μάλλον ίσως να αποτελέσει θέμα μιας άλλης μας εκπομπής. Αυτό εξυπηρετεί τους χρήστες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με άλλα προγράμματα και με άλλα περιβάλλοντα. Και που δεν θέλουν να μπλέξουν τώρα λογαριασμούς, πολλά mail, αν έχουν ήδη κτλ. Μία φορά κάνουν τη σύνδεση. Την επόμενη φορά που θα ξαναξεκινήσουν τον υπολογιστή τους, θα είναι αποθηκευμένοι όλες οι παράμετροι ώστε να συνδεθεί πάλι με τον ίδιο λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα το διαχειρίζονται ως ένας απλός φάκελος. Εδώ λοιπόν κάναμε τη σύνδεση, είναι ο φάκελος στα έγγραφά μου και εδώ μέσα θα σου αντιγράψω, Ειρήνη, γιατί και στο δικό σου υπολογιστή έχουμε κάνει την αντίστοιχη ρύθμιση. Θα σου αντιγράψω δύο αρχεία. Μέσα στα έγγραφά μου, Ναι. Ήδη υπάρχει ένα λόγο. Αν ανοίξω δηλαδή εγώ τα έγγραφά μου θα το δω. Τα έγγραφά μου μέσα από το φάκελο SD Explorer. Ναι. Ναι, αρκεί να στο αντιγράψω πρώτα. Είναι ένα λόγο που το βλέπω ήδη. Ακριβώς. Θα σου αντιγράψω και ένα αυτό TXT. Αυτό είναι στο δικό μου υπολογιστή. Σου αντέγραψα και ένα αρχείο κειμένου. Για να δούμε αν θα το δούμε αυτό. Χωρίς ανανέωση θα το δω. Το είδα. Θα πρέπει να το δεις αυτόματα. Ναι. Ήρθε, ωραία. Ανοίγει κανονικά. Οπότε ο άλλος το παίρνει, το κατεβάζει στον υπολογιστή του αν θέλει. Το παίρνει και το δουλεύει. Και δουλεύει. Κάνει τις ρυθμίσεις και το ξανα... βάζει το φάκελο προκειμένου να ενημερωθεί και ο υπολογιστής ο δεύτερος. 22, πόσα είναι 25 MB, είναι αρκετός πάντως χώρος. Πάρα πολύ μεγάλος. Ανεβάζεις δηλαδή πολύ υλικό, το οποίο εσύ ορίζεις ποιος το βλέπει και ποιος όχι. Ακριβώς. Η διαχείριση βέβαια όλων αυτών θα πρέπει να γίνει από το σερβερ της, του συγκεκριμένου προγράμματος, όπου θα πρέπει να κάνουμε login. Δηλαδή... Στο Windows Live. Στο Windows Live θα πάμε. Εδώ τώρα. Δημιουργούμε. Εδώ είναι. Αν έχουμε το, γράφουμε τα στοιχεία μας, αν δεν έχουμε, δημιουργούμε ένα καινούριο λογαριασμό, ναι. Έτσι. Ένα λεπτό να πάω στο σωστό σημείο. SkyDrive είναι. Στην αρχική σελίδα. Ας το SkyDrive. Εδώ θα πάω. Και ενώ εμείς έχουμε γραφτεί, κάνουμε είσοδο, έτσι. Εδώ κάτω, ναι. Και θα με τους κωδικούς που έχουμε, ναι. Τους κωδικούς μας. Και θα μας δώσει τη δυνατότητα, να το κάνουμε μόνο, έχουμε βάλει ένα FADG στο digital. Ναι. Να μας πει πώς θα τα μοιραστούμε αυτά. Ο άλλος που θέλουμε να του στείλουμε κάτι, πρέπει και εκείνος να είναι γραμμένος μέσα εκεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει και αυτός λογαριασμό. Εμείς... Έχει τη δυνατότητα όμως αρχεία να τα στείλει μέσω mail, να στείλει μάλλον μέσω email μία διεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία αφήνει τον άλλο να μπει... διαδικτυακά πια, ναι. Στο φάκελό σου και να αντιγράψει αυτό που θέλει.
διαδικτυακά. Ναι. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να κάθε φορά να μπαίνει μέσα στο σερβερ, μέσα εδώ δηλαδή, για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να του στείλουμε ένα μήνυμα και να πούμε ότι αυτός ο φάκελος, ο συγκεκριμένος, έχει σαν συγχρονισμό, μπορεί να συγχρονιστεί με ένα συγκεκριμένο λογαριασμό email. Μέσα στο λογαριασμό του θα του έρθει ένα μήνυμα και από εκεί και πέρα το αποδέχεται και ξέρουμε ότι κάποιοι φάκελοι τελικά συγχρονίζονται με εκείνον και κάποιοι άλλοι συγχρονίζονται με κάποιον άλλον. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι κάποιος που δεν διατηρεί λογαριασμό τελικά στο Windows Live μπορεί πάλι να πάρει κάποιο αρχείο από κάποιον που διατηρεί εκεί. Μάλιστα. Πράγματα. Εδώ μέσα στα έγγραφά μου είναι ο φάκελος που βλέπαμε ήδη στην εξερεύνηση των Windows. Υπάρχει όλο το υλικό και στο οποίο θα κάνουμε τις... Ένα λεπτό να το ανοίξει. Θα παραμετροποιήσουμε ακριβώς πώς θέλουμε να διαχειριζόμαστε τα αρχεία που ανεβάζουμε. Ποιος θέλουμε να τα βλέπει. Έχει δύο αρχεία. Ένα... Αυτά που βλέπαμε και εμείς προηγουμένως. Κειμένο και μια εικόνα. Ακριβώς. Και εδώ στην κοινή χρήση μπορούμε να κάνουμε την αποστολή της σύνδεσης στο λογαριασμό που θέλαμε. Ωραία. Είναι εξυπηρετικά. Αν δεν θέλουμε, ξαναλέμε, να μπλέξουμε με όλα αυτά. Ναι. Καλό θα ήταν να παραμείνουμε σε αυτή τη χρήση που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή μία απλή χρήση φακέλου, τόσο στο Dropbox όσο και στο SkyDrive Explorer, και από εκεί και πέρα η πρώτη ρύθμιση συγχρονισμού των δύο υπολογιστών και να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε μία άλλη εκπομπή πάντως μπορούμε να δούμε μεγάλα αρχεία, τα οποία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν μπορούμε να τα στείλουμε. Ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό τελικά. Να χρησιμοποιήσουμε κάποια προγράμματα που υπάρχουν και που σε αφήνουν να... Χρησιμοποιείς λίγο χώρο για συγκεκριμένο μάλιστα χρονικό διάστημα. Σου λένε είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό. Προσωρινό λοιπόν. Ώστε να το κατεβάσεις, να σου στείλω ένα link, να το κατεβάσεις και μετά να σβηστεί αυτό. Σβηστεί. Πολύ ωραία. Αυτό όμως θα είναι θέμα επόμενης εκπομπής. Ακριβώς. Μία μόνο παράμετρο ακόμα να συζητήσουμε. Ότι αν θέλουμε να συγχρονίσουμε τον υπολογιστή μας με έναν άλλο λογαριασμό, αρκεί να κάνουμε αυτή την έξοδο και να πληκτρολογήσουμε τα καινούρια στοιχεία του λογαριασμού. Και είναι αμέσως συγχρονισμένος. Ωραία, είδαμε μια λειτουργία η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε αρκετούς, οι οποίοι μοιράζονται αρχεία με άλλους. Είναι πλέον έντονο το θέμα του να δουλεύουν οι περισσότεροι σπίτι και στο γραφείο, ποια αρχεία έχουμε σπίτι, ποια αρχεία έχουμε στο γραφείο ή και όταν κινούνται κάποιοι επαγγελματίες σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα ή στον κόσμο, να έχουν μια τέτοια εφαρμογή. Ωραία, να το κλείσουμε το θέμα αυτό, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο εδώ. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτό που μένει να πούμε είναι ότι αν κάποιος από τους τηλεθεατές μας ήδη χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ή χρησιμοποιεί κάποιο άλλο και ίσως να είναι κάπως καλύτερο στην αξιολόγηση, να έχει κάνει μια αξιολόγηση των προγραμμάτων και μπορεί να μας προτείνει κάτι, βεβαίως και να το ακούσουμε, να το παρουσιάσουμε. Εξάλλου μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω του Facebook, όπου έχουμε αρκετούς χιλιάδες φίλους που μας παρακολουθούν. Πλησιάζουν τις 4.000 οι φίλοι μας. Μπορείτε να δείτε παλαιότερες εκπομπές στο site της εκπομπής, στο www.aegeandigital.gr. Ακριβώς. Καθώς επίσης και να μας προτείνετε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλα, τι θέλετε να σας παρουσιάσουμε. Από εμάς, γεια σας. Γεια σας.